Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Δεν φεύγει καθόλου καλά η Δαρντανέλια και μένει πολύ πίσω για την πρωτοπορία Κυρκής από τον εσωτερικό διάδρομο. Ακολουθεί Ρενάκη από τη δεύτερη θέση. Πίκλης είναι στη συνέχεια. Ακολουθεί Σταυρονίκη, Μελούχρη, Κουινίνα μένει στην εσωτερική. Με Κυρκής να είναι καθαρά στην πρωτοπορία. Είναι στα 1,5 μήκος από τη Ρενάκη. Στα 2 μήκη είναι ο Πίκλης, Κουινίνα στην εσωτερική, Λούχρη. Αστρέος, Αντίγονος, Σταυρονίκη, Δαρδανέλια και Μάικ στην τελευταία θέση. Στο 900 περίπου με Κυλκής να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ένα μήκος από τη Ρενάκη. Στο ένα μήκος είναι και ο Πίκλης, αλλά εξωτερικά και η Λούχρη που θέλει να εκδηλώσει γρήγορα την επίθεσή της. Φεύγουμε από το 800 και την Κυλκής πιέζει πρώτα η Ρενάκη που φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό. Είναι και ο Πίκλης υποπίεση, η Λούχρη με μαστίγιο, είναι και ο Αντίγονος με Κυλκής να εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Είναι στο μισό μήκος τώρα από την Ρενάκη και τον Πίκλη. Πιο πίσω είναι η Κουινίνα, η οποία ψάχνει την εσωτερική. Και συνέχεια και η Δαρντανέλια βελτίωσε τη θέση τη κάπω. Με Κυλκής να πιέζεται από την Ρενάκη. Στη συνέχεια είναι και ο Πίκλης, είναι και η Κουινίνα, η οποία ψάχνει το πέρασμα. Μάχη τώρα, επιτίθενται στην Κυλκή, σωματική επίθεση. Ψάχνει το πέρασμα και η Κουινίνα, η οποία φαίνεται να περνά αυτή στην πρωτοπορία και να προηγείται μαζί με τον Αστρέο από την εξωτερική και ο Πίκλης. Τέσσερα λόγα στην κούρσα, να ο Αστρέος από την εξωτερική, όπως θα περάσει και θα κερδίσει. Κουινίνα, Πίκλης και Μάικ σε ένα...